στη Βαλένθια που είναι βυθισμένη στο πένθος και ξεχυλίζει η οργή για τις φωνικές πλημμύρες. Είναι κρυφτάν τους 213 ενώ σβήνουν και οι ελπίδες για τους αγνοούμενους. Πάμε στην αίθουσα ειδήσεων να συναντήσουμε τον Δημήτρη Διονυσάτο που θα μας πει περισσότερα. Ματίνα, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσω όμω με ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο όπου οι Ισπανοί διασώστε ανασύρουν μέσα από το νερό μέσα από τα λασπόνερα. Μία γυναίκα η οποία ήταν επί τρει ημέρε εγκλωβισμένη. Ένα συγκλονιστικό βίντεο. Ένα... Τα ισπανικά μέσα ενημέρωση μιλάνε για ένα μικρό θαύμα. Καθώ η γυναίκα αυτή είναι απορία άξιο πώ μπόρεσε αυτέ τι τρει ημέρε χωρί τροφή, χωρί νερό και δεδομένο. Των, α, κερικών, των ακραίων καιρικών α, συνθήκων να μπορέσει να επιζήσει ε, είναι η γυναίκα η οποία έχει χάσει την α, κουνιάδα της, λόγω, της α, α, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων λόγω της α, θεομηνίας να πούμε ότι 213 είναι οι νεκροί με τις ισπανικές αρχές να φοβούνται ότι μπορούν να φτάσουν α, και σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό καθώς 2.000 είναι οι αγνοούμενοι α, αντιλαμβάνεται κανείς ε, Πού μπορεί να φτάσει ο αριθμό των νεκρών, όταν 2.000 είναι αγνοούμενοι. Mm -hmm. Ο πρωθυπουργό τη Ισπανία, ο Πέντρο Σάνσεθ, ανακοίνωσε πω άλλοι 5.000 στρατιωτικοί θα αναπτυχθούν στην περιοχή μαζί με του ήδη 2.500, δηλαδή συνολικά 7.500 στρατιώτε, θα προσπαθήσουν να ανασύρουν αγνοούμενου και θα κάνουν το ανθρώπινο δυνατόν, να μπορέσουν Μάλιστα. να σώσουν όσο περισσότερο πρόβλημα. Ασύλληπτη τραγωδία. Ασύλληπτη τραγωδία, βέβαια. Υπάρχουν όμως και τα μικρά θαύματα, όπως μας είπες Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.